ότι ο Κώστας ο Καραμαλής έφυγε στα 2 χρόνια, γιατί ακριβώς γνώριζε ποια ήταν η κατάσταση που είχε φέρει την ελληνική οικονομία πρώτον, και δεύτερον έκλεισε τη Βουλή για να αποφύγουν οι συνεργάτες του, οι υπουργοί του, τις ποινικές ευθύνες από τα φαινόμενα διαφθοράς που είχαν αναπτυχθεί στους κόλπους της κυβέρνησής του. Είναι αλήθεια ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου επί 20 μήνες μίλαγε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, όπως βεβαίως το άφησε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά ήταν και ευρωπαϊκό. Οι εταίροι μας κατά τους πρώτους μήνες ολιγόρησαν, δεν ήθελαν να ακούσουν. Μετά από επίπονες προσπάθειες, διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις, ανάδειξη των απόψεών μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλαβε ότι πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα. Επιτύχαμε λοιπόν με τεράστιες προσπάθειες από το μηδέν ένα μηχανισμό στήριξης 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό είναι μία πραγματικότητα. Διότι αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, όλοι μιλούσαμε για χρεοκοπία της χώρας. Δεν είχαμε κυβερνήσει άλλωστε για να πει κάποιος ότι διαχειριστήκαμε εξουσία και χρεοκοπήσαμε τη χώρα σε 3 μήνες. Άλλοι είχαν την κυβέρνηση. Η χρεοκοπία ήταν πρώτον πυλών. Ο μηχανισμός στήριξης δημιούργησε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, να χρησιμοποιήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια, ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο ενδιαφέρον που θα πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει και να λειτουργεί. Έχουμε σήμερα πραγματικά μια δύσκολη πορεία. Έχουμε μια πορεία που έχει να κάνει και με την ανάπτυξη και με την κοινωνική συνοχή. Δεν είμαστε ούτε ευτυχισμένοι ούτε χαρούμενοι. Ούτε για αυτά που παραλάβαμε, ούτε για αυτά που αναγκαζόμαστε σήμερα να κάνουμε. Δεν ήταν επιλογή μας όλα αυτά, ήταν η ανάγκη μας. Και βεβαίως πιθανό να μου πείτε, είναι πολιτική αυτή, μπορεί να ακολουθεί ένα κόμμα σοσιαλιστικό? Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να έχει ψυχή σε μια γκρεμισμένη Ελλάδα, ξεκάθαρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά τη σωτηρία της χώρας, μετά την εξασφάλιση των δανειακών αναγκών της χώρας μέχρι το 2020, ο βασικός μας, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη, όχι γενικά και αόριστα, όπως το διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά με περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο της ανάπτυξης έχει να κάνει πρώτον με την ενίσχυση της περιφέρειας, με τη ρευστότητα στην αγορά, με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όλων εκείνων οι οποίοι επί πάρα πολλά χρόνια φοροδιέφευγαν ή σφοροδιέφευγαν, και ουσιαστικά όλο αυτό το ποσό ετησίως μπορεί να το αθροίσει κανείς πάνω από 50 δις. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Θα χτυπήσουμε, θα συγκρουστούμε με τη φοροδιαφυγή, έχουμε το διάλογο για ένα εθνικό φορολογικό σχέδιο στο οποίο θα καταλήξουμε. Θα λάβουμε υπόψη μας και τις αδικίες που έχουν γίνει και τις αντινομίες και τις αντιφάσεις, να διορθώσουμε και να προχωρήσουμε σε ένα οδικό χάρτη, σε ένα σχέδιο που θα δώσει διέξοδο από την κρίση, έτσι ώστε να μην είμαστε πάντα σε δάνειες δυνάμεις. Να μειώσουμε το έλλειμμα, να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα, να χρηματοδοτήσουμε το χρέος, να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη. Και βεβαίως να ολοκληρώσω και είμαι στη διάθεσή σας, και βεβαίως να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του δημόσιου τομέα στη σχέση του με την ανάπτυξη. Να κουρέψουμε όλα εκείνα τα γραφειοκρατικά εμπόδια που εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελούν την αδυναμία της μετεξέλιξης μιας επενδυτικής δραστηριότητας που μπλοκάρει πάρα πολλές φορές είτε στις δασικές υπηρεσίες, είτε στο περιβάλλον, είτε στις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Να δημιουργήσουμε δηλαδή στην περιφέρεια κυρίως, που εκκρεμούν σύμφωνα με κάποιες πρόχειρες εκτιμήσεις επενδύσεις πάνω από 10 δισεκατομμύρια, και μιλάμε για τον επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, να δημιουργήσουμε ένα mini fast track προκειμένου να απελευθερώσουμε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες θέλουν
να λειτουργήσουν, να επενδύσουν, να δημιουργήσουν ανάπτυξη σε αυτό τον τόπο. Γιατί αυτός ο τόπος είναι πλούσιος. Χρειάζεται όμως. Οι που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιτυχία και επιτυχία. 12.000 άνεργοι μέσα σε ένα μήνα. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, η ανεργία είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που είχε αφετηρία. Γιατί σας είπα στην αρχή ότι δεν αντιμετωπίσαμε το φάσμα της χρεοκοπίας γιατί ασκήσαμε εμείς την εξουσία. Το φάσμα της χρεοκοπίας και της ύφεσης το αντιμετωπίσαμε, το εισπράξαμε γιατί ακριβώς υπήρχε μια προηγούμενη πολιτική. Αυτά είναι τα επίχειρα και τα αποτελέσματα. Είστε... Θα σωθεί η χώρα με ΦΠΑ 20% στην εστίαση. Ακούστε με. Αναλάβαμε να σώσουμε τη χώρα. Όπως είπα πριν, θα συζητήσουμε, θα κάνουμε διάλογο, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της απεμπλοκής από αυτές τις αντινομίες ή τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί. Θα ξέρετε, μια κατάσταση δύσκολη δημιούργησε στρεβλώσεις. Όταν πας να δημιουργήσεις ένα ξετύλιγμα και ένα ξεμπλοκάρισμα από αυτές τις στρεβλώσεις, πάντα στην πορεία αυτή θα σου δημιουργηθούν νέες στρεβλώσεις. Άρα πάρα πολλές φορές είναι δικαιολογημένο να υπάρχει μια αγωνία ή να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια έκφραση μιας λογικής που κάτω από ομαλές συνθήκες θα μπορούσε να έχει βάση. Όμως, κάνουμε την προσπάθειά μας. Και κάνουμε την προσπάθειά μας με διαφάνεια, όχι με φαυλότητες και με αθλειότητες, ούτε κάτω από το τραπέζι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η διαφθορά και όλα αυτά τα φαινόμενα δημιούργησαν τη συγκέντρωση του πλούτου σε πάρα πολλούς λίγους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαφθοράς. Η αφαίρεση του πλούτου από τους πολλούς και η καθοδήγησή τους στους λίγους. Αυτά τα φαινόμενα τα πατάξουμε. Θέλει χρόνο. Ναι, αλλά τώρα φορολογούνται και τα θέλει, και τα χαμηλότερα κοινωνικά. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Είπα πριν, δεν είμαστε ούτε χαρούμενοι ούτε ευτυχισμένοι. Δεν πηδάμε από τη χαρά μας για όλα αυτά τα οποία αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Εκλογές το 2013 τον Οκτώβριο, όπως λέει το Σύνταγμα. Τελεία και παύλα.